Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο ευχάριστη είδηση. Είναι το ότι μπορείτε με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό να κερδίσετε κάποια πράγματα από τις μεγάλες αυξήσεις που έχουν γίνει και βέβαια για τους φόρους μέχρι και 85-90%. Αυτό το δούμε όμως και στην πράξη, γιατί πολλές φορές αποφασίζει η κυβέρνηση κάποια πράγματα αλλά δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έχουμε εξελίξεις και στην Νοβάρτης με το θέμα του κ. Στουρνάρα. Όσοι τον είχαν δει στη Βουλή σίγουρα θα απογοητευτήκανε όταν μάθανε ότι είχε κάνει μια σύμβαση με την Νοβάρτης και έπαιρνε κάποια λεφτά για να τους κάνει μαθήματα οικονομίας. Από την άλλη υπάρχει αυτό το σημείο. Θα τα πούμε μέσα μετά, κύριε Γρηγοράκο. Δεν σε καθηγητή, να πω δύο πράγματα. Δεν σας παρουσίασα πρώτον. Όχι, μου κάνει εντύπωση όμως τώρα. Δηλαδή. Όχι, θα το συζητήσουμε. Αναπαγορεύεται. Και εγώ, ξέρετε, εγώ δουλεύω. Να πω και δύο πράγματα. Δουλεύω αυτή σε μια ιδιωτική κλινική, έτσι. Αναπαγορεύεται να φύγω. Όχι, δεν απαγορεύεται. Λοιπόν, σαν βουλευτή. Λοιπόν, έχουμε όμως και τις απειλές για να πει οι καλεσμένοι μας πήραν αμέσως το λόγο. Να πούμε και αυτό που γίνεται με την Τουρκία τώρα, κάτι πάλι προσπαθεί, αλλά κανείς δεν ξέρει γιατί αναβλήθηκε το ταξίδι στις ΗΠΑ του Υπουργού Εξωτερικών, τον κυρίου Τσαβουσόγλου. Και βέβαια είχαμε και ένα ωραίο σκηνικό που θυμίζει τριτοκοσμικές χώρες στη Βουλή των Σκοπίων, όπου ο Γκρουέφσκι ζητούσε να... συζητούσαν για το θέμα της γλώσσας, της αλβανικής γλώσσας, να υπάρξει μια και ουσιαστικά η πλειοψηφική μειονότητα μέσα στα Σκόπια. Όλα αυτά όμως, αλλά και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν, θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους που μας τιμήσανε σήμερα να είναι εδώ μαζί μας και να δώσουν και αυτοί τη δική τους άποψη και τα δικά τους φώτα σε κάποια θέματα που μας απασχολούν. Να καλησπερίσω τον κύριο Θόδωρο Φορτσάκη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χαζιά. Και τον κύριο Λεωνίδα Γρηγοράκο, στέλεχος... Φίλο παλιό. Φίλο χρόνια, πολλά χρόνια φίλος, στέλεχος βουλευτής και στέλεχος από το ΠΑΣΟΚ στο κίνημα αλλαγής, όπου και εκεί υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αντιδράσεις, θα το συζητήσουμε και διαφωνίες, θα δούμε. Αύριο. Αύριο ξεκινάει το συνέδριό τους, για να δούμε και ποια θα είναι και η πολιτική τους και διακήρυξη και η ιδεολογία τους, έτσι. Πού τη στοχεύουν και ποιο είναι το πρόγραμμά τους. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Φορτσάκη, γιατί έχω μία απορία. Κύριε Φορτσάκη, ήσασταν κάποτε Πρίτανης, πρώην Πρίτανης. Έγινε μία δίκη. Γιατί εσείς κυνηγήσατε τις καταληψίες και έγινε η δίκη αυτή και αθωθήκαν όμως, Καταρχήν να σας διευκρινίσω ότι έγινε πράγματι μια δίκη η οποία είχε στραφεί κατά διοικητικών υπαλλήλων κυρίως και ενός εκπροσώπου του ΔΕΠΟ, οι οποίοι είχαν παραστεί στη Σύγκλιτο, εκείνη την περίφημη Σύγκλιτο, μία από τις πολλές Σύγκλιτους, όπου είχαν λάβει χώρα πολλά έκτροπα. Όπως ξέρετε, ως Πρίτανης προσπάθησα πάντοτε στο Πανεπιστήμιο να κάνω αυτό που θεωρούσα σωστό, δηλαδή να έχουμε πάντοτε σεβασμό στη δεοντολογία την πανεπιστημιακή και σεβασμό φυσικά και στους νόμους της πολιτείας. Όταν έχουμε έκτροπα στο Πανεπιστήμιο ή όταν έχουμε βία που εκφράζεται μέσα σε χώρους πανεπιστημιακούς, εκεί πρέπει να λάβουμε μέτρα ώστε αυτή η βία να μην λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο και πουθενά να μην λαμβάνει χώρα, αλλά κυρίως όχι στο Πανεπιστήμιο. Ακούω συχνά ότι εμήνυσα ή ότι δημιουργήθηκα. Ποτέ δεν υπέβαλα μήνυση. Και δεν, μάλιστα έκανε και δήλωση. Εκλήθη τότε ως Πρίτανης να καταθέσω από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Μιλάμε για το 2014, δηλαδή μιλάμε για 4 χρόνια πριν. Εκλήθη τότε και κατέθεσα αυτά τα οποία είχαν συμβεί. Έγινε αυτεπάγγελτη δίωξη. Και παντού κυκλοφόρησε ότι έχω κάνει μήνυση εγώ. Αυτό γράφεται, κύριε Φορτσάκη. Και εσείς κάνατε, συγγνώμη, γράφεται ότι εσείς κάνατε μήνυση εναντίον των συνδικαλιστών και αυτών που είχαν έρθει να σας δουν. Και να διευκρινίσω ότι όχι μόνο δεν έκανα μήνυση, αλλά ότι εξέδωσα και ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα τη δημοσίευσα, την έδωσα στη δημοσιότητα πολλών ημερών, στην οποία δήλωσα ότι δεν επιθυμώ την ποινική δίωξη των φερωμένων τότε ως δημιουργών των επεισοδίων. Δεν ήθελα την ποινική δίωξη, διότι δεν πιστεύω ότι μπορούν τα θέματα αυτά να λυθούν ποινικά. Δεν είμαι υπέρ των ποινικών δίωξεων. Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ της εφαρμογής κυρώσεων στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου, όταν υπάρχει λόγος,
άνθρωπος, αλλά όχι σε ποινικές διώξεις. Και μάλιστα για τέτοια θέματα. Εάν υπάρχει κάποιο σοβαρότερο ζήτημα εκεί, βεβαίως πρέπει να υπάρξει, και αν έχουμε τέλεση αδικημάτων άλλου τύπου, βεβαίως εκεί, αν έχουμε κλοπές, αν έχουμε εγκλήματα βίας που δημιουργούν φθορές ή που δημιουργούν βλάβες σε πρόσωπα, και είναι το πράγμα διαφορετικό. Μάλιστα. Ξαναλέω λοιπόν ότι ούτε έκανα μήνυση και δήλωσα, και δεν παρέστη βέβαια στο δικαστήριο, πρώτον διότι είχα υποχρέωση. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε για να προχωρήσουμε. Ήρθε και ο εκπρόσωπός μου, ο κύριος Γκόντζας, ο οποίος με εκπροσώπησε στη δίκη και είπε ότι δεν επιθυμώ διώξη και το παριστάμε ως πολιτική αδερφή. Ωραία, αυτό είναι καλή διευκρίνηση για να ξέρουμε κι εμείς και σαν δημοσιογράφοι τι διαβάζουμε και τι είναι, ποια είναι η πραγματικότητα. Όμως, κύριε Γρηγοράκο, θα ήθελα, συγγνώμη γιατί που σας διακόψα πριν, ναι, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Πέθαινε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, από την ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πριν βγει στην κυβέρνηση, ναι, έχει στοχοποιήσει τρεις ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Σιμίτης, ο άλλος είναι ο Βενιζέλος, από την πλευρά τη δική μας, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία. Και άλλος είναι ο Στρουνάρας. Και άλλος είναι ο Στρουνάρας. Λοιπόν, είπατε κάτι για τον κύριο Στρουνάρα. Θα σας πω. Μα είναι, ήταν καθηγητής και δεν είχε καμία σχέση με την εμπλοκή. Και, ακούστε, είναι το λοιπόν. Και η Νοβάρτης του είπε να πάει να κάνει κάποια μαθήματα. Και πήγε και τα έκανε. Ακούστε κάτι. Τότε ήταν καθηγητής. Συγγνώμη, κύριε Γρηγοράκο. Ήταν καθηγητής. Ήταν σε ένα ημιτασιόν δημόσιο και ιδιωτικό Ινστιτούτο, το ΙΟΒΕ. Ναι. Και ταυτόχρονα, ναι, πήγαινε και έκανε και μαθήματα στην Νοβάρτης οικονομίας. Αυτό, λοιπόν, ο κύριος Πίρτα είναι εδώ. Ναι, αυτό τι σημαίνει. Απαγορεύεται αυτό. Ναι, κοιτάξτε. Μιλάμε για νόμιμο και ηθικό. Ήταν προηγουμένως και τραπεζίτης. Ναι. Ήταν και ειδικό συμπειρογνώμων σύμβουλος στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν σε πάρα πολλά και τον βλέπουμε. Θα μπορούσε στη Βουλή. Δεν ήταν βουλευτής, ούτε ο υπουργός. Όταν μίλησε προχθές στη Βουλή, δεν θα μπορούσε να πει ότι, ναι, πέρα το ότι η γυναίκα μου έπαιρνε μονίμως δουλειές από την Νοβάρτης, αλλά χαμηλών χρημάτων, με χαμηλή. Προσέξτε, αλλά δεν μας το είπε στη Βουλή, απλώς έκλαιγε και λέει: αν θέλετε να χτυπήσετε εμένα, μην χτυπάτε τη γυναίκα, χτυπήσετε εμένα. Ναι. Δεν είπε όμως ότι ξέρετε κάτι, έκανε και κάποια μαθήματα. Μα η γυναίκα του κατηγοριόταν, έχει κατηγορηθεί για το θέμα της Νοβάρτης. Δεν έχει κατηγορηθεί ο Στρουνάρας. Τώρα βγάλαμε τα χαρτιά στο Στρουνάρα, ακούστε. Λοιπόν, να το μαζέψουμε αυτό το θέμα. Ναι. Δεν θα πάμε την αποβολή όλοι. Ακούστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πουλόβερο του ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να ξυλώνεται. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει τεράστια προβλήματα και στο εσωτερικό του, αλλά και τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, γιατί ο ίδιος θα δημιουργήσει. Διάβασα προχθές ένα άνθρωπο του Βασίλη Κωνσταντινόπουλου που έλεγε τρία πράγματα. Ναι. Ότι δεν μπορεί να προχωρήσεις να πάρεις μεγάλες αποφάσεις για το λαό όταν τον διχάζεις το λαό. Το ξέρουμε κάθε μέρα, αυτό συζητάμε εδώ έτσι. Δεύτερον, δεν μπορείς να πας, ξέρω εγώ, να παίρνεις αποφάσεις χωρίς να έχεις τη συνένεση τουλάχιστον τη συζήτηση να έχεις συζητήσει με την αντιπολίτευση. Είναι. Ναι, αρκεί να υπάρχουν δίωδοι. Και δεν ανοίγει. Χωρίς δίωδους δεν μπορεί, έτσι, να κάνει. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι. Και δεν ανοίγει. Όταν έχει στείλει την μισή αντιπολίτευση, ναι, και μάλλον όλη την αντιπολίτευση, την έχει στείλει στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να ανοίξει τώρα μεγάλα θέματα λοιπόν, και να προχωρήσει. Λοιπόν, αυτά τα θέματα ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Το μακεδονικό. Το Αιγαίο με τον Ερντογάν. Θα μιλήσουμε, μην τα βάζουμε όλα μαζί. Κύριε Γρηγοράκο, μην τα βάζουμε όλα μαζί. Όχι, τελειώνω. Αυτά τα θέματα λοιπόν τα έχει χάσει, είναι χαμένα από χέρι. Ναι. Με αποτέλεσμα λοιπόν να στρέφει την κάθε μέρα την ατζέντα κάπου αλλού. Και να έχει στοχοποιήσει από τη δικιά μας τουλάχιστον πλευρά αυτούς τους τρεις ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε γιατί τους έχει στοχοποιήσει. Διότι είναι πολύ ισχυροί παράγοντες του τόπου, έχουν πολιτική άποψη. Ο Σιμίτης δεν είναι ισχυρός. Δεν έχει άποψη ο Σιμίτης για το τι γίνεται στη χώρα. Δεν έχει ο Βενιζέλος για το τι γίνεται στη χώρα. Ο κύριος Σιμίτης μπορεί να έχει άποψη, ναι, αλλά δεν ξέρω. Ο Βενιζέλος δεν έχει άποψη. Για τον κύριο Σιμίτη. Αλλά ο κύριος Σιμίτης δεν ξέρω αν είχε άποψη για τα τόσα σκάνδαλα της περιόδους που ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Εγώ, λέτε εσείς, αγαπητέ έτσι, μου κύριε Αγούστη, αγαπητέ μου, και να λες εσύ, εγώ πιστεύω ότι ο Σιμίτης ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της χώρας. Άποψή μου. Ναι, αλλά Τσοχατζόπουλος, Μαντέλη, Τσουκάτος, τα ανοίξαμε την λίστα. Πολύ κερία και πολύ χρόνια, αλλά από εκεί πέρα μπορείς να αφισβητήσει έναν πρωθυπουργό ο οποίος έκανε τόσες μεγάλες, όχι δεν έκανε λάθη, έγιναν λάθη και ότι δεν εντάξει τον εισαγγελέα κτλ. Αλλά επί τουλάχιστον πρωθυπουργία του Σιμίτη η χώρα απολάμβανε μια διεθνούς μεγάλης υπόλοιψης. Ήρθαν αυτοί που είναι κυβερνά σήμερα και η χώρα είναι ανυπόλοιπτη παντού. Αλλά. Δεν θα πάω στο ποδόσφαιρο, αλλά σας λέω ότι είναι ανυπόλοιπτη. Σταματάω γιατί έχει το λόγο και ο το σχόλιο. Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο
όπου πλέον, τα πάντα. Όπου πλέον η κατάσταση δεν έχει όρια. Δηλαδή οι κατηγορίες που εκτοξεύονται χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, χωρίς να υπάρχει κανένας αντικειμενικός λόγος που να στηρίζει τις κατηγορίες αυτές και οι οποίες παντού δημοσιεύονται και δημιουργούν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό, δεν βλάπτουν μόνο τα πρόσωπα τα κατά τα οποία στρέφονται, στρέφονται κατά της χώρας στην πραγματικότητα. Διότι χωρίς να υπάρχει λόγος δημιουργείται ένα κλίμα σύψης το οποίο δεν έχει βάση. Ναι. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δούμε. Εδώ για τον κύριο Στουρνάρα, ο κύριος Στουρνάρας ήταν τότε είχε δικαίωμα να πάει να κάνει μαθήματα ιδιωτικά. Τώρα, να αρχίσουμε να λέμε γιατί έκανε ιδιωτικά μαθήματα και γιατί έκανε τούτο και γιατί έκανε εκείνο, δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε βουλευτής ήταν, ούτε είχε κανένα κόλλημα να το κάνει. Εάν έχει κάνει κάτι παράνομο ή αν έχει κάνει κάτι το οποίο είναι ενδοδολογικό, να το συζητήσουμε, να το δούμε. Αλλά ποιο είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Τι του προσάπτουμε δηλαδή, τι έκανε τι. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο θα πρέπει να στοχοποιήσουμε τον κύριο Στουρνάρα. Πρέπει να δούμε και τι έκανε σαν υπουργό. Οικονομικών μετέ. Εντάξει, ακούστε με θα σας πω ένα άλλο στοιχείο. Είδα ότι ήρθαν στην δημοσιότητα σημειώματα του κυρίου Σαμαρά, τα οποία υποτίθεται σημειώματα, αν είναι δικά του, ότι ζητούσε να γίνει κάποιο ραντεβού. Αυτά τα σημειώματα είναι ένα χρόνο μετά την περίοδο που υποτίθεται ότι χρηματίστηκε ο κύριος Σαμαράς. Και τα σημαίματα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι κλείσε ένα ραντεβού ή δεν ξέρω, εξέτασε ένα θέμα. Υπάρχει ένα σημείωμα από ό,τι λένε. Δεν το έχω δει και δεν ξέρω και ούτε γραφολόγος είμαι. Ότι υπάρχει ένα σημείωμα του κυρίου Σαμαρά με το τηλέφωνο του κυρίου Σταϊκούρα. Μπορεί να το έχει δώσει. Δηλαδή, γιατί δεν το δίνει σχέση στο τηλέφωνο. Μα δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε, όταν θέλει, αν υποθέσουμε ότι έγραψε ένα δύο-χειρο σημείωμα ο κύριος Σαμαράς τότε ένα τηλέφωνο του κυρίου Σταϊκούρα, δεν νομίζω ότι έχει τίποτα το φοβερό. Δηλαδή, γιατί αυτό σημαίνει ότι έδωσε εντολή στον κύριο Σταϊκούρα να χρηματιστεί, να λάβει χρήματα για λογαριασμό του κυρίου Σαμαρά ή να ορίσει τις τιμές των φαρμάκων κατά τρόπο που εξυπηρετεί τις εταιρείες. Αυτά είναι πράγματα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά είναι πράγματα γελία. Δηλαδή, έχουμε φύγει τελείως σε σοβαρότητα από οποιοδήποτε πλαίσιο. Καλά, αυτό θέλει, να λέμε ότι δεν έχουμε στοιχεία είναι ένα πράγμα, αλλά να λέμε και πράγματα τα οποία είναι γελία. Ανοίγουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Μα κοιτάξτε, και εγώ μπορώ να δω. Γιατί θα πρέπει να δούμε σε όλο το διάστημα. Το τι ακριβώς συνέβη και με τα φάρμακα, τι συνέβη και με μια σειρά φαρμάκων. Αλλά με στοιχεία, όχι να. Λοιπόν, γιατί την κλείνουμε. Πρωθυπουργού και υπουργού σοβαρού και αρχηγού κομμάτων δεν του φέρνουμε. Δεν του κατηγορούμε χωρίς να έχουμε στοιχεία και να έχουμε ενδείξεις τουλάχιστον σοβαρές εδώ. Χωρίς κανένα στοιχείο να μας πει. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση. Αυτό που λέτε ότι δεν είναι πρωθυπουργό, δεν τον κατηγορούμε. Να ρωτήσει τον κύριο Γρηγοράκο, τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 1989. Με τι στοιχεία τον κατηγορήσανε, κύριε Γρηγοράκο, με κάποιου φεδομάρτυρε και τι άλλο. Κοιτάξτε, να μην το επαναλάβουμε, αγαπητέ μου Χρήστο, τώρα. Λέω όχι, γιατί ακούω ότι. Είπε ο κ. Φορτσάκης, δεν έχει ξανακατηγορηθεί. Για δες όμως, Χρήστο, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πήγανε τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν ήταν ένα κομμάτι της σημερινής κυβέρνησης. Ναι. Ήτανε. Το λάθος της Νέας Δημοκρατίας. Συγγνώμη, οι ηγέτες έχουν πάει στον Άγιο Πέτρο. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγε το Μητσοτάκη, είπε ότι αυτά τελειώσαμε. Ναι, με στην Βουλή. Τελειώσαμε. Και για τα τσιμέντα. Και για τελειώσαμε λοιπόν το Μητσοτάκη, γιατί η χώρα ήθελε μια άλλη πολιτική. Την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως κατάλαβες, την εφάρμοσε. Ήθελε συνένεση, διότι η χώρα περνούσε και τότε πάλι δύσκολες στιγμές. Δεν μπορεί λοιπόν να ανοίγει συνέχεια μέτωπα και να πηγαίνει συνέχεια. Ρωτάτε του γιο σα. Δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, δηλαδή. Αυτό μου λέτε. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει άλλο πράγμα. Υπάρχει και να το βρούμε και να το ψάξουμε. Άρα πώς θα το ψάξουμε. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Πετώντα λάσπη στον αναμνηστήρα. Όχι, να σα πω πώς θα το ψάξουμε. Για πώς θα το ψάξουμε. Γιατί είσαι και ειδικό. Να σα πω. Θα έπρεπε να γίνουν δύο πράγματα. Πρώτα, εάν υπήρχαν στοιχεία πραγματικά για τα πολιτικά πρόσωπα, έπρεπε τα στοιχεία να κατατεθούν. Εάν δεν υπήρχαν στοιχεία, αν υπήρχαν υπόνοιες, έπρεπε να υπάρξει μια επιτροπή η οποία θα ήταν εξεταστική και η οποία αν έβρισκε στοιχεία θα έθετε σε κίνηση στη συνέχεια το άρθρο 86. Εδώ, χωρί κανένα στοιχείο ποινικό, πήγαμε σε μια διαδικασία ποινική. Αυτό λοιπόν δεν έγινε που έπρεπε να γίνει. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν 4.000 ονόματα από ό,τι διαβάζω στον τύπο, γιατί δεν έχω άλλη πληροφόρηση, για καταβολές ποσών από την Ελβετία σε λογαριασμούς ελληνικούς, έπρεπε αυτό να έχει ερευνηθεί πριν, να ξέρουμε δηλαδή γιατί μιλάμε. Ναι. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για αυτά όλα. Δηλαδή, δεν έχουμε κανένα στοιχείο για όλη αυτή την εντός εισαγωγικών πλεκτάνη η οποία έχει στηθεί, αν υπάρχει πράγματι που πρέπει να ερευνηθεί. Αλλά η δικαιοσύνη, όμως, όταν έχει ονόματα πολιτικών. Συγγνώμη, κύριε Φορτσάκη. Όταν έχει όμως ονόματα πολιτικών, τα πηγαίνει κατευθείαν στη Βουλή. Δεν αρκεί αυτό, διότι φανταστείτε να ο καθένας να αρχίσει και να λέει για έναν πολιτικό. Δηλαδή, φανταστείτε να βγω εγώ τώρα στον δρόμο και να πω, ξέρεις τι, προχθές έδωσα στον κύριο Τσίπρα 100.000 ευρώ και να τρέχουμε τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή. Δηλαδή, επειδή ο Φορτσάκη. Το κάνει ο πρόεδρό σα. Και θα έλεγε το κάνει ο πρόεδρό σα. Δεν είπε ποτέ κανείς κάτι τέτοιο. Όχι, ισχύω, κύριο Σαγιοριάδη. Τίποτα δεν είπε. Ότι εγώ σκέφτομαι, ναι, και λέω ότι αυτό. Θα ρωτήσω
ρωτήστε τον κύριο Γεραίδη γι' αυτό. Εγώ σας λέω ότι, αυτού του είδους οι κατηγορίες που προσπάθησε η κυβέρνηση να φέρει και να προβάλλει κατά των προσώπων κατά των οποίων στράφηκε, όχι μόνο είναι αβάσιμες, αλλά τώρα καταδεικνύεται ότι είναι και γελίες. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτό τώρα να σας πω και το εξής. Έτσι που έχει ξεκινήσει η κατάσταση πάντως, η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα που είναι εκεί έχουν ζητήσει να γίνει μια έρευνα σε βάθος. Δηλαδή θα πρέπει επιτέλους να δούμε. Δεν πέρασε όμως η πρότασή σας. Να μην γίνει έρευνα. Να γίνει σε βάθος. Αλλά δεν πέρασε. Δεν πρέπει να περάσει. Όχι αυτό, προσέξτε, δεν μιλάμε για την πρόταση τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε τώρα στην Επιτροπή. Ακριβώς. Μέσα στην Γετροβάρτη μιλάμε. Δεν μιλάμε για την πρόταση τη Νέα Δημοκρατία. Λέγεται τώρα για την ήδη η Επιτροπή, την προκαταρκτική. Να πάμε σε βάθος. Γι' αυτό που είπε ο Γρηγοράκος μιλάω. Όχι, αυτό που είπα εγώ. Να πάμε σε βάθος. Δεν πρέπει να κλείσει η Επιτροπή. Γιατί να μην κλείσει η Επιτροπή. Η κυρία Ναοστοπούλου. Λοιπόν, τι σκέπτονται. Προσέξτε, να επαναφέρω. Να στείλουν πάλι πίσω το φάκελο στον εισαγγελέα. Εγώ που μιλάω με κάποιους που συμμετέχουν. Είναι αναξιόπιστο και να σου πω και κάτι άλλο. Κύριε Γρηγοράκο, να θυμίσω κάτι. Θέλω να θυμίσω ότι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κύριε Χαλαζιά, εγώ θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει και το άρθρο 86, παράγραφος 5 του συντάγματος. Πρέπει να έχει καταργηθεί. Όχι, το 86-5 λέει κάτι άλλο. Πέντε λέει ότι αν κάποιος κατηγορηθεί στη Βουλή και η Βουλή πει ότι έχει παραγραφεί το αδίκημά του, έχει το δικαίωμα να έρθει στη Βουλή και να ζητήσει στη Βουλή να τοποθετηθεί. Δηλαδή δεν θα με κατηγορήσεις για κάτι να μου πετάξει τη λάσπη και μετά να πεις τώρα δεν το εξετάζω γιατί παραγράφηκε. Ζητώ να μου πεις αν πράγματι το έκανα ή όχι. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Και η Βουλή πρέπει να τοποθετηθεί. Αυτό δεν έγινε πρέπει να λήξει με αυτή την τοποθέτηση. Όχι. Δεν έχει γίνει αυτό. Όχι, δεν έχει γίνει αυτό. Όταν θα γίνει, όταν θα έρθει η ώρα, θα χρησιμοποιηθεί το άρθρο αυτό. Γιατί πρέπει η Βουλή να τοποθετηθεί και να έρθει να πει αν υπάρχει δεν υπάρχει πρόβλημα και να σταματήσει το παραμύθι. Ένα λεπτό. Αγαπητέ κύριε Κουρτσάκη, κατά την πληροφορία τη δική μου και τη χθεσινή τοποθέτηση του Βάγκελ Βενιζέλου και τη αλληλοποθέτηση του κυρίου Λουζίνα και τη κυρία Αναστοπούλου, μάλλον προτίθεται την επόμενη εβδομάδα. Εγώ σα λέω το εξή. Ότι κουβέντε που έκανε. Κουβέντε. Πρέπει να διακομματικέ. Και ο Βενιζέλο και οι άλλοι να έρθουν και να πούνε στη Βουλή να ζητήσουν να ενεργοποιηθεί το 86-5. Και να σα πω κάτι άλλο. Να σα πω κάτι όμω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο, γιατί αυτό θα πω ακριβώς. Επειδή είπατε ότι είναι απαράδεκτο το 86-5, το 86. Το 86 δεν είναι απαράδεκτο στο σύνολό του. Διότι κοιτάξτε, να μην λαϊκίζουμε. Πρέπει να υπάρχει μια προστασία των υπουργών της κυβέρνησης, διότι αλλιώς δεν θα βρίσκουμε ούτε υπουργό, ούτε κανένα υπουργό θα υπογράφει κάτι και δεν θα έχει καμία ελευθερία. Αλλά πρέπει αυτό να περιορίζεται, να περιορίζεται μόνο σε αυτά που έχουν να κάνουν με την άμεση άσκηση των καθηκόντων. Δηλαδή με την παράβαση καθήκοντος και με την απιστία. Διότι όλα τα άλλα, δωροδοκίες και όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να πηγαίνουν στον κοινό δικαστή. Αλλά και όχι με ημερομηνία. Αλλά προσέξτε, είπαμε χωρίς. Αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός. Γιατί φανταστείτε έναν υπουργό που θα αρχίσει ξαφνικά να δέχεται 400 μηνύσεις τη μέρα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας μηχανισμός. Όλοι μέσα στο δικαστήριο. Ο οποίος να το ελέγχει. Να είμαστε σοβαροί δηλαδή. Να μην λέμε πράγματα γιατί στον δεν αέρα. Το καταργήσετε τόσα χρόνια. Εγώ σας το λέω. Εγώ έχω προτείνει και το. Είναι το αλλάξει. Δημοσίευσα και στην εφημερίδα στην καθημερινή προθέση και είπα ότι πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία της Βουλής η οποία να ερμηνεύσει το 86 στενά. Να πει λοιπόν ότι για όλα τα αδικήματα που δεν συνδέονται άμεσα θα είναι τα δικαστήρια τα κοινά αρμόδια και θα έχουν τη δικαιοδοσία που έχουν. Να πάμε λιγάκι, θα μας πιέσει. Ήρθε η ώρα να γίνει πάντως αυτό. Μακάρι, να γίνει, για να μην αισθάνεται, να μην απαξιώνει το πολιτικό μας σύστημα. Αυτά τα έταξε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν τα έκανε. Ήρθε η ώρα να γίνει. Θα πάμε και στο συνέδριο μας και θα έχουμε μέσα. Να ρωτήσω κάτι τώρα που τελικά, να δούμε λιγάκι και τα εθνικά μας θέματα. Ποια είναι πλέον η θέση και η δική σας περισσότερο και ο ειδικός, για το θέμα των δύο στρατιωτών. Κοιτάξτε, από ό,τι λένε θα πάμε μετά το Πάσχα. Θα πάμε μετά το Πάσχα από ό,τι φαίνεται και φοβάμαι μήπως τραβήξει και πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εδώ στην πραγματικότητα έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι εντελώς ανώμαλη. Διότι ένα κράτος το οποίο υποτίθεται ότι είναι σύμμαχο κράτος και το οποίο βρίσκεται μαζί μας στην ίδια πλευρά στο ΝΑΤΟ, έρχεται και συλλαμβάνει δύο εν ενεργεία στρατιωτικούς, έναν αξιωματικό και έναν υπαξιωματικό. Απαξιωματικός. Έχει δύο αξιωματικούς ουσιαστικά και τους κρατά στη φυλακή χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει για ένα περιστατικό το οποίο είναι απολύτως τρέχον και συνηθισμένο στα σύνορα και μάλιστα στα σύνορα δύο χωρών που υποτίθεται ότι είναι φύλλα διακείμενες η μία στην άλλη. Ξέρουμε ότι αυτό καθημερινά συνέβαινε. Εμένα η γνώμη μου είναι τώρα ότι πρέπει, επειδή φοβούμαι ότι η Τουρκία θα θελήσει να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη σύλληψη αυτή, νομίζω ότι
πρέπει η Ελλάδα με πολύ περίσκεψη να χειριστεί το ζήτημα, να αποφύγει αυτή τη στιγμή να το πολιτικοποιήσει περισσότερο, να μπορέσει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που της παρέχει η διπλωματία και συγχρόνως να προετοιμάζει το έδαφος για να δυναμώνει η ελληνική παρουσία και από άποψη διπλωματική σε σχέση με τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος, δηλαδή να κινητοποιήσει όσο μπορεί περισσότερο τους Ευρωπαίους για να συνειδητοποιήσουν ότι τα σύνορα δεν είναι μόνο δικά μας, αλλά είναι και δικά τους, πράγμα που δεν το έχουν πολύ καταλάβει οι Ευρωπαίοι, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν την όρεξη να κάνουν την απαραίτητη προσπάθεια για να τα διασφαλίσουν. Mm. Πρέπει όμως η Ελλάδα αυτονόητα εκμεταλλευτεί, μεταβάλλοντας ενδεχομένως και τις ισορροπίες της στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με λίγα λόγια κινητοποιώντας και χώρες με τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχει στενή σχέση και οι οποίες χώρες πολλές φορές βρίσκονται να κατηγορούνται. Και θα πρέπει, αν με επιτρέπετε, να πω ότι πρέπει να δυναμώσει και τη στρατιωτική της παρουσία για να είναι έτοιμη. Αν μου λέει πολύ μακριά, γιατί είναι και το θέμα των χρημάτων. Να μπορεί να. Κύριε Γρηγοράκη, το δικό σας σχόλιο. Σε όλα αυτά που είπε ο κ. Βορτσάκης, εγώ όμως θα είμαι λίγο πιο σκληρός αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική του Πόντιου Πιλάτου που βλέπω από τον ΝΑΤΟ. Και εγώ και θα είμαι. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαι καραμαλικότερος του Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για να μπερδευόμαστε. Εντάξει, να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, εάν το ΝΑΤΟ θέλει να έχει την Ελλάδα μαζί του και θέλει να έχουμε αγαθές και άριστες σχέσεις και με την Αμερική και με την Τουρκία, αλλά και με όλα τα μέλη που είναι στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσει την αξιοπρέπειά του. Και δεν είναι αξιοπρεπής η στάση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ όταν λέει ότι αυτό είναι μια εσωτερική υπόθεση. Η εσωτερική υπόθεση ήταν κάθε μέρα μέχρι τα προχθές. Από τα προχθές όμως που έγινε αυτό, και δεν ξέρουμε κάτω ποιες συνθήκες έγινε, λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτό διαιωνίζεται από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, και βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω πώς, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, οφείλει η Ελλάδα να πάρει δραστικότερα μέτρα και να πάει να ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ειλικρινά το λέω αυτό έτσι, για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και την επιτυχικότητα της Τουρκίας. Να μην το βάλει μόνο για τα παιδιά. Εδώ το ΝΑΤΟ δεν έχει πιέσει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις για την Κύπρο και τα Άρα λοιπόν, το είπαμε και μια άλλη μέρα εδώ. Ποιο ΝΑΤΟ? Όταν το ΝΑΤΟ λέει, όχι και ο ΟΗΕ, και ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λοιπόν λέμε ότι. Βάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα. Τη Κυπριακή Δημοκρατία και τα λοιπά, και ακόμη υπάρχουν δύο κοινότητες. Έχει μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να εφαρμόσει ούτε καν τον νόμο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν έτσι. Δεν μπορεί να προχωράμε έτσι. Πώς πήγε το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη? Νομίζω ότι το ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στην Αμερική είναι ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι. Καταλάβατε τι εννοούσα με τον Καραμαλή. Έξω από τον ΝΑΤΟ. Είναι ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι, το οποίο έχει στραφεί προς πολλές κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα, η πρώτη κατεύθυνση ήταν να δει τους ομογενείς στην Αμερική, να τους. Τι μας φέρνει, κύριε Φρατσάκη, τα άλλα τα ξέρουμε και εμείς. Τις επαφές τις κάνουμε, αλλά αν παίρνει κάτι η βαλίτσα. Μίλησε σε σημαντικά κέντρα, στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών και όπως ξέρετε, είδε και πολλούς επίσημους στην Αμερική. Αυτό το οποίο πετυχαίνει η επίσκεψη Μητσοτάκη είναι να μεταφέρει το μήνυμα της Ελλάδας στους Αμερικανούς και στους Ελληνοαμερικανούς ότι. Έχουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουμε, ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή τη στήριξη την οποία ζητάμε από τους δικούς μας ανθρώπους και προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δική μας τη θέση, τη θέση της Ελλάδας δηλαδή, στους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να μας στηρίξουν. Και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης κινείται αυτή την ώρα με ένα πνεύμα το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το στενό κομματικό κύκλο, αν θέλετε, και δείχνει μια συμπεριφορά και μια διάσταση εθνική για την οποία πρέπει να το πούμε μπράβο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί δεν κάνει καμία αντιπολίτευση φτηνή, κάνει μια αντιπολίτευση πάντοτε ο Μητσοτάκης, γιατί είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι ο ρόλος του αυτός και πρέπει να το κάνει, αλλά το κάνει με μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη συνείδηση του πώς πρέπει να εξυπηρετηθούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Κύριε Γρηγοράκο. Δεν το έκανε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς αυτό. Κύριε Γρηγοράκο, αύριο ξεκινάει το συνέδριό σας στο Κίνημα Αλλαγής, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε όμως κάποιες προστριβές εσωτερικές και αύριο ξεκινάει ένα συνέδριο που είχατε και κάποιες κόντρες για το θέμα της Κεντρικής Επιτροπής και πώς θα εκλεγούν και πώς θα. Όπως είδες, αγαπητέ μου Χρήστο, όλα πάνε καλά. Κατευχήν. Όχι, πέστε μου. Εγώ ο ίδιος. Δεν έχουν κλείσει όλα τα μέτωπα. Θα σας πω. Έχουν κλείσει όλα τα μέτωπα. Εγώ ο ίδιος είπα ότι θα πάμε, έστω και να διαφωνούμε, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο εχθρός αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής της Δημοκρατίας στην Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει με αυτή την αρχή να πάμε αύριο, όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις να τις κλείσουμε και να πάμε να λέγοντας αλήθεια στην κοινωνία, να είμαστε αξιοπρεπείς σε αυτά που λέμε, να μην χάνουμε την αξιοπρεπία μας και να είμαστε πολύ σοβαροί στο τι θα πούμε
θα πρέπει πάνω απ' όλα να είμαστε λογικοί, ειλικρινείς, κατανοητοί το τι ζητάμε και τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Πρέπει λοιπόν όλες αυτές τις μικροδιαφορές που είχαμε να τις βάλουμε στην πάντα. Πρώτον. Δεύτερον. Λίγο σύντομα για να πει το Πασόκ πρέπει να κάνει. Το Πασόκ δεν είναι όλο. Το Πασόκ, να ξέρετε, έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση. Ναι. Αλλά γιατί. Ναι, έπρεπε να την κάνει γιατί είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Αλλά το Πασόκ μόνο δεν μπορούσε να το κάνει. Άρα λοιπόν είχαμε ανάγκη και όλες τις άλλες δυνάμεις, οι οποίες είναι μαζί μας και πάμε μαζί αύριο στο δεύτερο ποτάμι. Λοιπόν, να πάμε το ποτάμι, τη δημοκρατική τέτοια, τη κοινή πολιτών, να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή ούτε το Πασόκ μόνο του, ούτε και αυτοί μόνοι του μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πρέπει λοιπόν να πάμε, να αφήσουμε στην πάντα τις διαφορές. Θα μπορέσει να πείσει, θα μπορέσει σύντομα κάτι, να φτιάξουμε κάτι καινούργιο, διαφορετικό, καινοτόμο και εξυπηρετικό. Προσέξτε, έχουμε πάρα πολύ λέω σαν νέους ανθρώπους. Λοιπόν, θέλουμε πια τούτη φορά να ξεπεράσουμε τον ντουακό μας σε αυτό και να πούμε στους φίλους μας, τους οποίους τους είχαμε επικράνει, είμαστε εδώ για μια καινούργια αρχή. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό, με αυτό που υπάρχει σήμερα και να έρθει η χώρα στην κανονικότητα. Διότι η κανονικότητα με την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό του τόπου δεν είναι. Θέλω να ρωτήσω, σαν πανεπιστημιακό, κύριε Φορτσάκη, μπορεί να μου πείτε δύο πράγματα, γιατί υπάρχει τόση βία στα πανεπιστήμια και γενικότερα στην κοινωνία μας. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που κάνετε. Πολύ το εξής, ναι. Σε ένα λεπτό μέσα. Ναι, παντού αυτή η βία, στην κοινωνία. Η βία είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία. Και η βία στο πανεπιστήμιο είναι μια έκφανση τη γενικότερη βία που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς το πανεπιστήμιο, για λόγους εγγενείς του πανεπιστημίου, η βία αυτή έχει βρει μια διέξοδο την οποία φοβόμαστε ότι θα καταλήξει στο να καταργήσει τελικά την πραγματική έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου. Διότι η πραγματική έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου ποια είναι? Είναι η προστασία της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της ειρηνικής μετάδοσής τους. Όταν έχουμε βία στο πανεπιστήμιο, αυτό καταλύεται. Πώς θα το σταματήσουμε αυτό? Πρέπει να σταματήσει και με γενικότερα κοινωνικά μέτρα, αλλά και με ειδικότερα μέτρα για τα οποία θα σας πω τώρα δύο λόγια. Πρέπει να υπάρχει φύλαξη στην είσοδο του πανεπιστημίου, πρέπει να υπάρχει φύλαξη στο εσωτερικό του πανεπιστημίου, όπως όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, και πρέπει συγχρόνως να κινητοποιούνται οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων όταν έχουμε παράβαση της πανεπιστημιακής διοντολογίας ή του νόμου. Με λίγα λόγια, χρειάζονται μέτρα προληπτικά και μέτρα κατασταλτικά και πρέπει τα πανεπιστήμια την ευθύνη αυτή να την αναλάβουν και να την τιμήσουν. Διότι και τα πανεπιστήμια δεν έχουν κάνει πάντα όσα πρέπει. Πάντως, σήμερα ακόμα είχαμε ακόμα προπυλακισμό μια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μπήκανε και την πογιαντήσανε και σηκωθήκανε και φύγανε. Εντάξει. Και δεν έχουμε καμία αντίδραση. Δεν μπορούμε να πάμε σε κατασταλτικά μέτρα. Εγώ θέλω λοιπόν ό,τι κάνουμε αύριο, το συνδυάζω αυτό με αυτό που θα κάνουμε αύριο, να έχει προοδευτικό πρόσημο. Και το προοδευτικό πρόσημο που θα φέρει την ισορροπία στο πανεπιστήμιο είναι μη κρατικά πανεπιστήμια, μια πολύ παραγωγική και εξυγχρονιστική δημόσια διοίκηση. Ένα λεπτό λοιπόν για να μια υπόσχεση πρέπει, αυτή τη συζήτηση να ξεκαθαρίσουμε τι σχέσει κράτου και εκκλησία. Και τον κύριο Φωτσάκη μια άλλη στιγμή να πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε με μυαλό και με ειλικρίνεια. Και ο κύριος Φωτσάκη. Και ο κύριος Φορτσάκης και ο κύριος Γρηγοράκος όταν ξαναλάβει πρόσωπο, όταν χτυπάμε ένα πρόσωπο του αφήνουμε. Κύριε, θα μας κόψει στον αέρα. Θα κανονίσουμε μετά το τέλος της εκπομπής ποια ημέρα την άλλη εβδομάδα να συζητήσουμε ειδικά για την κοινωνική βία στην κοινωνία μας, στα πανεπιστήμια, στους αθλητικούς χώρους. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γρηγοράκο και τον κύριο Φορτσάκη που μας τιμήσανε με την παρουσία τους και ελπίζω και να σας δώσαμε τη δυνατότητα να γίνουν κατανοητά μια σειρά πραγμάτων για να ξέρετε τι γίνεται, γιατί μόνο όταν είμαστε σωστά πληροφορημένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και σωστά και γρήγορα ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας και στη χώρα μας. Και να είμαστε και μονιασμένοι. Να πάμε όμως στην πληροφόρηση για την υγεία και εμείς να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.